Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι υποχρέωσε τους οδηγούς να κινούνται σημειωτών, ενώ οι πεζοί έπρεπε να αποφύγουν τις μπάρες που σχηματίστηκαν στους δρόμους. Η έντονη βροχόπτωση έπληξε και την ανθοέκθεση στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, με αποτέλεσμα πολλοί εκθέτες να υποστούν σημαντικές ζημίες. Κάτι πρωτοφανές έχει συμβεί από εδώ πέρα. Δεν ξέρω, μέσα σε 10 λεπτά βλέπετε η καταστροφή έχει δημιουργηθεί. Οι γλάστρες φύγαν, λουλούδια χαλάσανε. Δεν ξέρω, παιδιά, η καταστροφή είναι μεγάλη. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ήταν βουλωμένο ή κλειστό κάποιο φρεάτιο εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς. Ερχόταν τρομερή ποσότητα νερού από πάνω. Όλοι εγκλωβιζόταν στη γωνία. Εδώ είχαμε πλημμυρίσει όλες οι γλάστρες του ανθρώπου είχαν έρθει σε εμάς. Και ό,τι φυτό είχε γενικά εδώ, ανέβαινε εδώ η στάθμη στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι κλειστό από πάνω, δεν έχει κάποιο σημείο να φεύγει το νερό. Και έπαιρνε ό,τι είχε και το κατέβαζε την πόρτα. Αναρμόδια δήλωσε η ΙΑΘ για το θέμα των φρεατίων, με τον πρόεδρο Γιάννη Καστενίτη να καταθέτει την άποψή του για το ζήτημα. Η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης στη γενικότητά του, σαν διαδικασία, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι για να μαζεύει όλα τα όμβρια νερά. Πριν φτάσουν στην Αγίου Δημητρίου ή στην Τζιμισκή ή δεν ξέρω εγώ πού, στην Παραλιακή. Όταν φτάσει πια, ο αγωγός ο οποίος κατασκευάστηκε με άλλες προδιαγραφές μια άλλη εποχή, με λιγότερους δρόμους, φυσικά, με λιγότερες ασφαλτισμένες καλύψεις, είναι πιθανό να μην μπορεί να καταφέρει να τα φέρει, ακόμα και αν ήταν πεντακάθαρα το σύνολο των φρεατήρων της πόλης. Σύμφωνα με την τροχιά, από τη βροχή προκλήθηκαν τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημίες μόνο, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Η παρέμβαση ήταν άμεση με μηχανήματα αποφρακτικά και άντλησης, όχι βεβαίως από σπίτια αλλά από δρόμους. Και επειδή ακριβώς αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα κατά τα λεγόμενα των μετεωρολόγων, ας μην διακινδυνεύουμε με ηρωισμούς σε δρόμους όπου μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Ήταν πολύ μεγάλος όγκος νερού. Παρατηρήθηκαν κάποια τρακαρίσματα, υπήρχαν κάποιες μικρές παρασύρσεις οχημάτων, μπορούμε να πούμε. Κάποια πράγματα τα οποία κινήθηκαν, όπως είδαμε από την ανθοέκθεση, διάφορα υλικά της έκθεσης και τα λοιπά, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, αλλά σοβαρά προβλήματα πλημμυρικά να δημιουργηθούν όχι, διότι έχουμε καθαρίσει πάρα πολλά ρήματα στην περιοχή, το οποίο έγινε σωστή απορροή των υδάτων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή.